Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στο shooting complex της Μαλακάσας το πρώτο ελληνικό Grand Prix Skeet 15 και 16 Οκτωβρίου. Με μεγάλες εμφανίσεις και διακρίσεις από τους πρωταθλητές Beretta Team Μάκη Λίτα, Νίκο Μαυρομάτη, Έμα Κατζουράκη, αλλά και το Φερέλπι Μπάμπι Χαλκιωδάκη. Αυτό το Σαββατοκύριακο, 22 και 23 Οκτωβρίου, διοργανώνεται το πρώτο ελληνικό Grand Prix αγωνίσματος Trap με τη συμμετοχή πρωταθλητών και αθλητών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η Beretta Ελλάς στήριξε και στηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες και έρχεται στο μέλλον να φιλοξενηθούν στην Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερες διοργανώσεις και οι πρωταθλητές και οι αθλητές μας να μας χαρίσουν ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις και μετάλλια. Σε ένα εντελώς αναβαθμισμένο σκοπευτήριο όπως είναι το σκοπευτήριο της Μαλακάσας, σήμερα γίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας, ένα διεθνές Grand Prix, trap, ολυμπιακού trap, του πύλινου στόχου δηλαδή, και πραγματικά οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικού επίπεδου και μέσα σε αυτές τις εγκαταστάσεις έχει φροντίσει και η Beretta να έχει ένα stand από τα τέσσερα που έχει το σκοπευτήριο, να έχει ένα stand δικό της, το οποίο, όπως το βλέπουμε πίσω, το έχει ντύσει με όλη αυτή την φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό και για την εταιρεία, αλλά και για το σκοπευτήριο, το οποίο πραγματικά πλέον είναι τόσο αναβαθμισμένο, που μπορεί να φιλοξενήσει πλέον πολύ μεγάλους αγώνες, όπως είναι ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ή ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στη διοίκηση. Είναι πολύ σημαντικό που έχει ανεβάσει το σκοπευτήριο σε αυτό το επίπεδο πια. Να είστε όλοι καλά. Βρισκόμαστε στο υπέροχο σκοπευτήριο της Μαλακάσας, ίσως το καλύτερο αυτή τη στιγμή σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Στο Grand Prix, με εντυπωσιακή συμμετοχή και Ελλήνων και αθλητών από το εξωτερικό. Σε αυτή την καταπληκτική εκδήλωση πάντα έχουμε χορηγό και αρρωγό της σκοποβολής στη Beretta, Beretta Ελλάς, που στηρίζει και το τραπ γυναικών και τη σκοποβολή όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε αλλά και να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για αυτή την άριστη διοργάνωση που μας χάρισαν.